Συγχαρητήρια για την νίκη. Πείτε μας πώς το βιώσατε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, μπήκαμε χωρίς άγχος. Αυτό ήταν το κλειδί. Είχαμε κρατηθεί κατηγορία που ήταν ο στόχος μας από την προηγούμενη εβδομάδα. Είπα στα παιδιά ότι μπαίνουμε μέσα χωρίς άγχος. Από το πρώτο παιχνίδι μέχρι το 16ο που είναι σήμερα, παλεύαμε όλα τα παιχνίδια, δεν παραδοθήκαμε ποτέ. Δεν μπήκαμε σε παιχνίδι για να χάσουμε 30-40 πόντους, ό,τι για την εντροπή, απλώς επειδή παλεύουμε όλα τα παιχνίδια. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον βοηθό μου, τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, που κάνει μια εξαιρετική δουλειά, στα παιδιά και στον πρόεδρο που κρατά αυτό το σωματείο ζωντανών, την Κερίνια μας, τον Γιώργο τον Σολομού. Μια πάξη μέρα η οποία σημείωσε ρεκόρ σε πόντους, τους περισσότερους πόντους που έχει πετύχει τη φετινή σεζόν και σε κανονική διάρκεια παιχνιδιού, ακόμα και στην παράταση. Ήταν 103, σήμερα πήγατε στους 104. Πού οφείλεται αυτό? Κοιτάξτε, επιθετικά έχουμε μέσο όρο 82 πόντους ένα παιχνίδι. Δηλαδή, επιθετικά είμαστε πάρα πολύ καλοί. Έχουμε παίκτες με ταλέντο που σκοράρουν. Το πρόβλημα μας είναι στην άμυνα που παίζουμε από την αρχή της σεζόν με τρεις ξένους. Δεν έχουμε ψηλό παίκτη. Γι' αυτό τρέχουμε περισσότερο, γυρίζουμε την μπάλα περισσότερο. Κάνουμε περισσότερα σούστο από το τρίποντο. Σήμερα ευτυχήσαμε να έχουμε 52%, πάρα πολύ ψηλό ποσοστό. Νομίζω ότι αυτή η ψυχολογία μας βγαίνει και στο παιχνίδι. Η συνέχεια για την ΠΑΕΚ, πού μπορεί να φτάσει αυτή η ΠΑΕΚ? Κοιτάξτε, όλα τα παιχνίδια τα βλέπουμε ξεχωριστά. Είπαμε στόχος μας, το top να μην λέμε και πράγματα που δεν στέκουν στην Basket League. Είναι η έκτη θέση, η πιο ψηλή θέση που μπορούμε να φτάσουμε. Από την πέμπτη και πάνω οι ομάδες είναι καταπληκτικές, εξαιρετικές. Εμάς από τη στιγμή που προσπαθήσαμε να κρατηθούμε με τρεις ξένους παίχτες στην κατηγορία και βρεθούμαστε 4 αγωνιστές πριν το τέλος, 5 για να παίζουμε την έκτη θέση, για μας είναι σαν να πήραμε το πρωτάθλημα.